Κύριε Καζάκη, θέλω ένα σχόλιο καταρχάς για όλα αυτά, τα CDS, τα δάνεια, τα έτσι, τα αλλιώς. Νομίζω ότι εσείς ξέρετε, μας λέγατε την προηγούμενη φορά το σύνολο ας πούμε των χρεών της χώρας. Τα δάνεια αυτά τα οποία έχουν δοθεί επί ημερών του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου και προηγουμένως και επομένως όμως. Το παιχνίδι ξεκινήσε το 2008, δηλαδή, μισό λεπτό. Ναι, επί Καραμαλή. Το παιχνίδι ξεκίνησε το 2008 με τον νόμο που κατέβηκε, που έλεγε ενίσχυση τραπεζών διαμέσου ρευστότητας και εγγυήσεων. Εκεί ξεκινάει το παιχνίδι. Δηλαδή τι κάνανε οι τράπεζες. Κοιτάξτε το παιχνιδάκι με τους ολιγάρχες. Όχι, θέλω να το καταλάβω αυτό. Γιατί μου λένε ότι μας τα πήραν όλα οι τράπεζες. Αυτή η ανακεφαλαιοποίηση δικά μας λεφτά είναι. Βέβαια, δικά μας λεφτά. Α, δικά μας λεφτά είναι. Και θέλουν και άλλα. Μάλιστα, και πού πηγαίναν αυτά τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίησης. Ότι μέχρι τον Ιούνιο θα χρειαστούν καινούργια κεφάλαια για τράπεζες. Ακούστε τι κάνανε. Πήγαιναν οι τράπεζες στους καλούς τους πελάτες, δηλαδή στις μεγάλες οικονομικές επιφάνειες ανθρώπους, και τους έλεγαν: εάν καταθέσει 1 εκατομμύριο σε προθεσμιακό, εγώ έχω δυνατότητα να πάρω 35 εκατομμύρια από το ευρωσύστημα. Πήγαιναν στον Υπουργό. Παίρνανε τις εγγυήσεις για τα 35, παίρνανε τα 35 και γυρίζανε πίσω στον ολιγάρχη και του λέγανε: πάτα όταν 7. Ολιγάρχη, εννοείται μηντιά. Ο κ. Σκοτομιλάς, παράδειγμα, ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Αλαφούζος, ο κ. Μπόμπολας, αυτοί. Και επειδή τους ονομάζω. Σας βλέπω κομμένο από όλα τα μίδια. Ακούστε να δείτε. Σας βλέπω να έχετε κοπεί από όλα τα μίδια. Θα τους δείτε στους φυλακοί σε όλους, διότι πολύ απλά η Deutsche Bank και οι Γερμανοί μπροστά τους, αυτοί οι τύποι, μπορεί να είναι κυρίαρχοι στο παιχνίδι εδώ, αλλά προς τους Γερμανούς και στον κανιβαλισμό που ακολουθούν σαν πολιτική απέναντι στη χώρα δεν είναι απολύτως τίποτα. Γι' αυτό ξεκινήσει με τον Κοντομινά, θα γενικευτεί παντού. Το θέμα είναι να το καταλάβουμε. Δεν έχει καταδικαστεί όμως ακόμη. Όχι, λέω. Το τι έχει ξεκινήσει. Μπορεί να έχει δώσει όλες τις απαραίτητες διασφαλίσεις. Ναι, βεβαίως. Εκτίμησή μου είναι αυτή. Ναι, αλλά βέβαια βλέπω δισεκατομμύρια και τα οποία δεν τα έχει πάρει όλα ο Κοντομινάς. Όχι, βέβαια. Μα κοιτάξτε να δείτε, αυτό θέλω να σας πω. Ξεκίνησαν λοιπόν οι τράπεζες από το 2008 να κάνουν ανατιμητική κερδοσκοπία με τα ομόλογα, και όταν μπήκε ο κ. Παπανδρέου μέσα, επειδή φαινόταν πλέον πολύ καλός άνθρωπος, ναι, όταν είχε αποφασιστεί, κάνανε και το παιχνιδάκι με το TAF3-TAF10. Ναι. Το TAF3-TAF10 στην αγορά ενισχύει κυρίως την ανατιμητική κερδοσκοπία. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει εκείνες τις εποχές κάποιος τους τζίρους που έκανε η αγορά στις ισοληψίες ομολόγων. Έκανε ρεκόρ. Χτύπαγε δηλαδή τα βάνη. Επί Παπανδρέου. Ενώ πηγαίναμε για Καστελόριζο μεριά. Όταν φτάσαμε στο Καστελόριζο, έγινε το εξής απλό πράγμα. Ναι. Ξέρανε πολύ καλά ότι πλέον οι τιμές των ομολόγων θα αρχίσουν να κατρακυλάνε. Και τι κάνανε. Τελειώσανε με το TAF3, TAF10, σε αυτή την ιστορία, και μπήκανε στο παιχνίδι των CDS, και εδώ θα πρέπει να... Ονομήσαν και από το TAF3, TAF10, TAF άπειρον. Πήρανε. Το καταλάβατε αυτό, το καταλάβατε. Δύο πήγαμε στα CDS. Δύο μεγάλα κόλπα. Το ένα είναι τα CDS, μάλιστα, και οι ανατιμήσεις τους, τα άλματα που κάνανε από εκεί πέρα, με το γνωστό τρόπο. Και το δεύτερο είναι υποτιμητική κερδοσκοπία, short selling. Οι ανοιχτές πωλήσεις ρίχνανε. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε δύο πράγματα. Πρώτον, CDS και κερδοσκοπία με CDS ή short selling δεν γίνεται εάν δεν έχει καβάτζα από τις τράπεζες. Εάν οι τράπεζες δηλαδή δεν σε καλύπτουν. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Λέω και εγώ πόσο ο κύριος Προβόπουλος από κάτω από τα μάτια του πεζόταν το TAF3, TAF10 και δεν είπε, ας πούμε, όπως είναι και αυστηρός άνθρωπος, εγώ τον ξέρω δηλαδή, είναι αυστηρότατος, λοιπόν δεν είπε τι κάνετε εσείς εκεί κάτω. Και τώρα φίλος του Σουφλιά, δηλαδή, έτσι τώρα, Γιώργο μου να τα λέτε. Εδώ δεν έχει μόνο τα 110 δισεκατομμύρια που φύγανε με το πρώτο δάνειο. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια που φύγανε από τη χώρα. Να σας πω ένα πολύ απλό στοιχείο που το λέει η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για το 2009. Το 2009 προβλεπόταν δανεισμός της χώρας περίπου στα 65 με 66 δισεκατομμύρια. Πόσο δανείστηκε η χώρα τελικά? 113 δις. 113 δις. 31 δοδεκάτου του 2009. Και τη Χρυσόσκονη την πήραν οι τράπεζες. Ποιος την πήρε? Είχε δηλαδή προμήθειες. Είχε προμήθειες. Δηλαδή μόνο να τα άγγιζε στα 113 δις, έβγαινε το χέρι και σου να μίδας. 2.000 δις έχουν πάρει τράπεζες τώρα. 234 δις. Να το πούμε το νούμερο. 234 δισεκατομμύρια ευρώ
2-3-4. 234 Όχι, είναι πολύ παραπάνω. Είναι πολύ παραπάνω, το ξέρει και εσύ. Επίσημα, εγώ τα δίνω από τα τράπεζα. Αυτά τα δίνουν από του φορολογούμενου στον κύριο Πεπόνη. Συγγνώμη, αυτά τα έχουν χρεωθεί οι φορολογούμενοι. Μισό λεπτό και θα κάνουμε 50 εκπομπέ. Αυτά τα έχουν χρεωθεί οι φορολογούμενοι. Απολύτως. Γι' αυτό ληστεύεται ο ελληνικός λαός. Δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Ξεχνάμε το γεγονός ότι παίρνουν και από τον ELA. Ο ELA δεν βγαίνει με εγγύηση του κράτους. Βγαίνουν κατευθείαν με απόφαση Προβόπουλου. Δηλαδή Ευρωπαϊκή Διαδικασία. Καλά, ο Προβόπουλος είναι μέσα σε όλα. Κύριε Τράγκα, αυτό είναι η περίφημη ανακεφαλαιοποίηση που δίνουν τα χρήματα από τους δανειστές μας, κατά 90% πηγαίνει στις τράπεζες. Οι ταλέποροι πολίτες δεν παίρνουν μία. Προφανώς, ούτε συντάξει ούτε μισθού. Με συγχωρείτε, τα 234 δις τα έχουν χρεωθεί οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή και τα έχουν πάρει τράπεζες οι ελληνικές συστημικές τράπεζες. Θα σα πω ένα απλό πράγμα. Μιλάμε για τα δάνεια των εταιριών και τα λοιπά που έχουν γίνει θαλασσοδάνεια. Αυτό είναι σωστό. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Εγώ θα σας πω, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που έχουν ονομαστεί και που έχουν ανακεφαλοποιηθεί με περίπου 48 δισεκατομμύρια, μένουν να πάρουν τα άλλα 8, θα τα πάρουν ως ο Νούπο. Λοιπόν, με 48 δισεκατομμύρια που θα πάρουν και άλλα 48. Άλλα 8. Άλλα 8. Σε πρώτη φάση, 30 θα πάρουν. 30 θα πάρουν ακόμα. 30 ακόμα. Ακόμα 30. Από τους φορολογούμενους. Πάλι. Έλα ρε παιδιά, δεν μπορεί. Γιώργο Τράγκα, ως Έλληνας φορολογούμενος, θεωρείσαι πλούσιος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνεισφέρεις στην ανακεφαλαιοποίηση της ιστορικής τράπεζας. Στις τράπεζες θα τις πάρουν οι ιδιώτες. Όχι, οι τράπεζες θα είναι των τραπεζιτών. Απλά εσύ θα τις πληρώνεις. Τις έχουν οι έχουν ιδιώτες. Ποιος τις έχει. Οι ιδιώτες είναι με το κράτος αυτών των δυσμείων. Αφήστε με να απορώ εγώ, γιατί είναι πολλά. Καταλαβαίνουμε τι λες. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι γνωστές τέσσερις, που ρουφάνε αυτά τα δεκάδες δισεκατομμύρια, ξέρετε πόσα χρέη έχουν. Οι ίδιες οι τράπεζες, σύμφωνα με τον ισολογισμό τους, 103 δισεκατομμύρια. 31 του 2013 είχαν 103 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα στοιχεία που καταθέτουν στο χρηματιστήριο. Για να μην τρελαθούμε απόψε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Εμείς πρέπει να βάλουμε άλλα 30 από ό,τι κατάλαβα. Σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση. Και χρωστάνε, έχουν επαθητικό 103 δισεκατομμύρια. Χρωστάνε οι ίδιες δάνεια. Πριν από μία εβδομάδα. Πριν από μία εβδομάδα. Των δαναών είναι. Δεν έχουν πάτο. Πάτο δεν έχουν. Πριν από μία εβδομάδα εγκρίθηκε. Πάτω. Υπεραιτέρω χρηματοδότησή τους πριν από μια εβδομάδα. Παρακαλώ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εγκρίθηκε υπεραιτέρω χρηματοδότησή τους. Με υπεραιτέρω. Με κούρεμα καταθέσεων. Ρουφάνε, αβέρτα κούρεμα. Ξεκάθαρα, ναι. Με κούρεμα καταθέσεων. Μείνετε εδώ, μείνετε εδώ. Ναι, θέλετε να πείτε κάτι κύριε Καζαλή. Μόνο ακόμα, ένα στοιχείο. Ναι, αυτή τη στιγμή στη Eurobank μόνο γίνονται σε ημερήσια βάση, δεν στέλνονται 2.500 εντολές δέσμευσης καταθέσεων οφειλετών. Λοιπόν, από την εφορία. Την ίδια ώρα η Eurobank χρωστάει αυτή τη στιγμή στις κεντρικές τράπεζες και στο ελληνικό δημόσιο που έχει δώσει πάνω από 33 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, σε ποιον ανήκει, κύριε Καζάκη, η Eurobank? Τυπικά, το πούμε. Τυπικά το στο ελληνικό κράτος μετά την ανακεφαλαιοποίηση. Έτσι, αλλά το ελληνικό κράτος πήρε τις μετοχές αυτές όχι για να ασκήσει δικαιώματα ιδιοκτήτη, αλλά για να φορτωθεί τις ζημιές στα χρέη. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Κοινωνικοποιήσαμε τα χρέη δηλαδή. Και τα παραμένουν εκεί που εσείς το καταλάβατε, εσύ που με βλέπει. Στον καναπέ έχεις καταλάβει τι λέει ο Καζάκης. Πώς κοινωνικοποιήθηκαν τα χρέη των τραπεζών. Πώς εσύ στήριξες τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές τράπεζες. Έχεις καταλάβει ότι τις στήριξες με το φαγητό του παιδιού σου. Με το αίμα σου. Με τη δουλειά που έχασες. Το έχεις καταλάβει εσύ αυτό που μας βλέπεις απόψε. Γιατί οι κύριοι που είναι δεξιά και αριστερά είναι ειδικότεροι από μένα. Έχεις καταλάβει όσον αφορά για τον κύριο Προβόπουλο. Θα επανέλθω, εγώ τον έχω συναντήσει δύο φορές στη ζωή μου. Τη μία μάλιστα ο άνθρωπος, τη μία τον είχα δει στην εμπορική και την άλλη τον είδα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μου είχε πει ότι η Ελλάδα θα βγει σε ανεπάρκεια δανεισμού. Εγώ ως μη οικονομολόγος δεν το αντελήφθη καλά. Το έψαξα λίγο όπως κατέβαινα με το ασανσέρ από την πίσω πλευρά της τραπέζης. Αλλά το θέμα είναι το... Η ανεπάρκεια δανεισμού γιατί δεν βγήκε τότε στο πόντιουμ αντί να του λέει στον Τράγκα να βγει σε ένα βήμα και να πει ότι έχουμε ανεπάρκεια δανεισμού. Και βέβαια εδώ που τα λέμε θέλω να είμαι δίκαιος εγώ με τον κύριο Προβόπουλο, ο οποίος φαίνεται ότι είναι high risk. Δεν ξέρω τι του λένε ή τι μισθό παίρνει, θα παίρνει κανένα μισθουλάκο. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι πολύ high risk, διότι δεν ξέρει κανείς τι έρχεται στο μέλλον. Καταλάβατε.
Θέλω να ρωτήσω την κυρία Καμένου. Ήθελα να πω κάτι. Για να μην αφήσουμε ένα κενό, που εγώ θεωρώ ότι είναι κενό. Να μην πιστεί ο κόσμος ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι, υπήρχε. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Μα το λένε τώρα, το λέει όλη Ρεν. Όχι μόνο αυτό. Όχι, το λέει όλη Ρεν. Όχι αυτό μόνο. Το λένε όλοι στην Ευρώπη. Αυτή το λέει ένα πλήθος άρθρων σε έγκυρα περιοδικά, εφημερίδες. Να κλειδώσουν τα δικαστήρια. Ναι. Γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ποινικής δίωξης. Λοιπόν, και στις χώρες τους μέσα για αυτά που έχουν κάνει. Αλλά άλλο είναι το ζήτημα. Η Ελλάδα το 2008 και το 2009, πριν κορυφωθεί. Γιατί έχετε την εντύπωση ότι αυτοί που τα κάνανε εδώ στην Ελλάδα. Αύριο μεθαύριο δεν θα αντιμετωπίσουν όχι, όχι, δεν το δίωξη. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να λογοδοτήσουν. Μήπως νομίζετε ότι δεν θα το αντιμετωπίσουν. Πρέπει να λογοδοτήσουν. Μήπως νομίζετε ότι δεν θα το αντιμετωπίσουν. Δεν είναι θέμα οικονομικού εγκλήματος εδώ. Εδώ είναι η σχάτη προδοσία. Πουλήσαν ολόκληρη τη χώρα. Πουλήσαν ολόκληρη τη χώρα. Πάμε σε εθνικό κροτηριασμό. Δεν είναι καν μόνο. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι άνθρωποι αυτοί και να του στείλουμε στα δικαστήρια έτσι ώστε να έχουμε μία πιθανότητα να μπορέσουμε να πούμε ότι δεν αναγνωρίζουμε αυτά τα χρέη. Γιατί αυτούς που μας τα φόρτωσαν, αυτούς που τα φόρτωσαν στο ελληνικό λαό, τους στείλαμε φυλακή. Τους στείλαμε φυλακή. Είναι τώρα φυλακή. Μην, οι άνθρωποι αυτοί δεν μας εκπροσωπούσαν την ώρα που μας φόρτωναν όλα αυτά τα χρέη. Λοιπόν, άμα ανασκουμποθούμε και βάλουμε τα δυνατά μας όλοι και δουλέψουμε 30 χρόνια. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Και γιατί καλά, δεν γίνεται ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα το νιώσουμε στην τσέπη. Ούτε 130. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μιλάει με τον Θεό, άκουσα μια δήλωσή του σήμερα ότι αυτό θα είναι αισθητό στις τσέπες όλων των Ελλήνων. Ναι. Κύριε Τράκ, η Ιρλανδία το 1987 είχε ίσως το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στον κόσμο. Ήταν περίπου στο 130 με 140% του ΑΕΠ. Το 2008 το δημόσιο χρέος της Ιρλανδίας ήταν 23% του ΑΕΠ. Γιατί? Γιατί την περίοδο 1987 2008 ο μέσος αναπτυξιακός ρυθμός της Ιρλανδίας ήταν γύρω στο 6%. Εμείς δεν το βλέπετε το 6%. Πώς θα πετύχουμε ρυθμούς 5 και 6% ναι, με ένα εξωτερικό εμπόριο το οποίο είναι ανύπαρκτο. Ναι. Δεν έχουμε εξαγωγές. Για να μπορέσει μια χώρα να. Μα ο Πρωθυπουργός τρέχει να ιδιωτικοποιήσει. Πουλάει τα δίκτυα τώρα μεταφοράς του ρεύματος. Αφού τα πουλάει, κάνουν 8 δις, τα δίνει 400. Ναι. Έχει βρει μια κοψοχρονιά σωστή. Και προχωράει ο άνθρωπος. Τι να κάνει δηλαδή, δεν το βλέπετε εσείς να πουλήσουμε τίποτα παραπάνω. Τίποτα δίκτυα της ΔΕΗ, τίποτα. Χωρίς εξαγωγές. Χωρίς εξαγωγές. Άμα τα πουλήσει όλα. Άμεσα έχει βρει από τις εκλογές. Δεν λέει τίποτα. Να τα μαζέψω, ό,τι μαζέψω, να κάνω μια. Όλη η Ελλάδα να πουλήσει. Δεν πήγαμε τόσα λεφτά. Όλη η Ελλάδα να πουληθεί. Άμα τη βάρει στην Ελλάδα και την πουλήσει με το τετραγωνικό, δεν βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Ούτε και τα σπίτια να όχι, τα πάρουν. Όχι, τίποτα. Όλα. Μα βλέπετε σε τι. Η αντικειμενική αξία των σπιτιών είναι γύρω στα 500. Βλέπετε σε τι εξευθελιστικές αξίες γίνονται δίθεν από την ιδιωτική περιουσία, λέω, κύριε Πάμπακα. Όλο το πάγιο κεφάλαιο της οικονομίας είναι γύρω στα 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια, ε? Ναι. Το πάγιο δηλαδή κεφάλαιο. Δεν πατσίζουμε με τίποτα. Προσέξτε, το πάγιο κεφάλαιο είναι περίπου 4 φορές το ΑΕΠ. Δηλαδή όλα τα σπίτια. Καλά, δεν τα ξέρει ο Προβόπουλος αυτά, μόνο εσείς τα ξέρετε. Τα δηλαδή ο Προβόπουλος, ο οποίος προβόπουλος μια κορνίζα που σε βλέπω, αγόρι μου. Τα ασφαλώς και τα ξέρει. Και πάει σύνταξη στην κορνίζα, θα του έχουν σε όλα τα σπίτια. Προβόπουλος. Μεγάλη, αυτός και η απογονή του σε κορνίζε σε όλα τα σπίτια. Ο κύριος Καζάκης. Ο κύριος Καζάκης. Σε ιδιωτικό χρέος δεν παίζει ρόλο. Και κάνω μια παρατήρηση. Παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί ο Καζάκης υπάρχει, θέλει μια προσοχή. Οι τράπεζες είναι χρεοκοπημένες. Η Ιρλανδία κατώτωσε και μείωσε το χρέος του όχι μόνο για το ζήτημα της ανάπτυξης, αλλά γιατί είχε δικό της νόμισμα. Χρηματοδότησε και αναχρηματοδότησε το έλλειμμά της και αναδιάθρωσε το χρέος, γιατί το 92% του δημόσιου χρέους της ήταν σε Ιρλανδική λίρα. Ήταν πριν το ευρώ. Μες στο ευρώ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεύτερο. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Από το 1994 έως το 2002 η ελληνική οικονομία είχε όλο πρωτογενή πλεονάσματα. Ξέρετε πού πήγε το δημόσιο χρέος. Το 1992, το 1994. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά. 95 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ο Μαμαλάκης να προσπαθεί να το φτιάξει, να το μαγειρέψει, να το κάνει, δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Είχαμε φτάσει μέχρι 5,4. Κανένας δεν μπορεί να το πετύχει, να σας πω. Αυξήθηκε από τα 95 δισεκατομμύρια μέχρι τα 150. Πήγε 159 δισεκατομμύρια. Την ίδια περίοδο που πήγε από τα 95 στα 154, την ίδια περίοδο πληρώσαμε τόκο χρεολύσια 320 δισεκατομμύρια.
Να σας πω, σε αυτά έχουν προμήθειες όλοι. Έγαλα. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι. Να το πούμε. Και όποιος υπογράφει μπορεί να πάρει καμιά προμηθειούλα, τίποτα. Όχι, μα τα δάνεια εννοώ. Είναι τρελές οι αποδόσεις. Είναι τρελές οι αποδόσεις. Άλλο σας ρωτάω. Εγώ λέω, ρωτάω αν κανένας άνθρωπος θα ωφεληθεί να πάρει κανένα λάδι. Προφανώς. Προφανώς. Μα μέσα η καλύτερη business στον κόσμο σήμερα είναι η διαχείριση χρέους. Η διαχείριση χρέους, λέτε. Βεβαίως. Δηλαδή τώρα την έχουν καταβρει όλοι. Όπου μια φωτογραφία ο Προβόπουλος. Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Όπου μόλις τελειώσει. Ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο απλά. Ένα στοιχείο απλά. Το 0,6% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει συσσωρευμένο πλούτο 235 τρισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτό το 235 τρισεκατομμύρια ο πλανήτης παράγει. Πόσοι τα έχουν αυτά? Το 0,6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μακάρι λοιπόν, κατέχοντες. Αυτή, ναι. Σε έναν πλανήτη που παράγει, ναι, 70 τρισεκατομμύρια. Μακάρι κατέχοντες σε πράγμα το δίκιο. Έχουν πλούτο τόσο. Ξέρετε πόσο, ναι, από αυτός ο πλούτος είναι χρεωστικές απαιτήσεις, τίτλοι χρέους, ναι, το 70%. Γι' αυτό λέω ότι γιατί το χρέος είναι δουλεία, κατοχή και έλεγχος. Πιο προσοδοφόρα επιχείρηση. Μα το χρέος είναι δουλεία, κατοχή και έλεγχος. Άμα χρωστάς, είσαι εξαρτημένος. Η πιο προσοδοφόρα επιχείρηση είναι η διαχείριση χρέους. Και εγώ ρωτάω το εξής. Γιατί μετά από όλα αυτά βγαίνουν πολιτικές δυνάμεις, βγαίνουν οικονομολόγοι, τραπεζίτες και λένε ότι εμείς πρέπει να πληρώσουμε το χρέο μας. Λοιπόν, αν τελευταίο... έχετε κλείσει, κλείστε γιατί με πιέζει. Θα τα ακούσατε. Βελάνης, το τελευταίο. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι του κυρίου Καρχημάκη, πιστεύω πρώην Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι υπάρχει κακουργηματική, δηλαδή υπάρχει δίωξη εναντίον του κυρίου Προβόπουλου, τον κύριο Πεπόνη, που έχει μπει στο αρχείο για κακουηματική απιστία εις βάρος του δημοσίου. Γιατί έχουν μπει αυτά σε μια εποχή που όλα βγαίνουν στη φόρα. Με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, έχει ισόβια ασυλία. Τα έχουμε υπογράψει. Μάλιστα, έχει ισόβια ασυλία, θα γίνει ένα κάδρο μεγάλο. Και δεν έχουν γενναίες γενεών, και αυτό μπαίνουν στο σπίτι. Θα υπάρχει το κάδρο του Προβόπουλου. Όπως ήταν του Γενικού Διοικητικού και τραπέζι τη Αργεντινή. Σε όλα τα σαλόνια.